μετά την επανίδραση του συλλόγου μας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού που παραχώρησαν αυτά τα δύο δωμάτια εδώ στο Σύλλογο. Και έτσι καταφέραμε σιγά σιγά με χορηγίες εδώ των χωριανών να φτιάξουμε αυτή εδώ τη δανειστική βιβλιοθήκη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1.200 βιβλία εδώ μέσα και να αγοράσουμε κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τους υπολογιστές αγοράσαμε. Βρισκόμαστε μέσα στη βιβλιοθήκη. Βλέπω εδώ πάρα πολλά βιβλία. Αυτά τα έχετε αγοράσει εσείς, σας τα έχουν κάνει προσφορές οι χωριανοί σας. Και εμείς σαν σύλλογος έχουμε αγοράσει εδώ γύρω στα 500 βιβλία. Και ο Δήμος Γεροποτάμου, με έτοιμά μας προς το Δήμο Γεροποτάμου, μας παραχώρησε γύρω στα 500 βιβλία και αυτός με τη δική του τέτοια έχει φέρει κάποια βιβλία και αρκετά τα χρεώνει στη συνέχεια. Δηλαδή υπάρχουν οι ώρες είναι συγκεκριμένες ή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάρουν και σένα σαν πρόεδρο να σου πούνε θέλω ένα βιβλίο και... Αλλά και εγώ σαν πρόεδρο μπορεί να έρθω, αλλά και ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ας πούμε θα είναι συγκεκριμένες μέρες που θα αποφασίσουμε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα ποιες μέρες θα είναι και ποιες ώρες ανοιχτή η βιβλιοθήκη να εξυπηρετεί εδώ τους κατοίκους του χωριού, να εμπλουτίζουν τους γνώστες. Πολύ σπουδαίο το έργο σας. Σίγουρα, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Για κάποιους λόγους την είχαμε παρατήσει. Τώρα την ξαναφτιάξαμε φέτος. Ο σκοπός είναι να μαζευτούν τα παιδιά του χωριού, γιατί έχουν πάρα πολύ νεολαία στο γήπεδο να ασχοληθούν, να κατεβαίνουν, να παίζουν μπάλα. Φτιάξαμε το γήπεδο φέτος, ήταν χρόνια υπάρχει αυτό το γήπεδο σε Γιάννα. Βοήθησε κανείς άλλος εκτός από τους χωριανούς? Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Γεροποτάμου. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο. Όλο το χωριό συμπαραστάθηκε στην προσπάθεια και στο έργο. Το τελειοποιήσαμε, κάναμε έδρα φέτος εδώ και πιστεύω να πάμε καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ομάδα σας και καλή συνέχεια. Καλά, ευχαριστούμε. Σε όλο το Μιλοπόταμο να πας και να γυρίσεις, χωριό Σάτα Γελιανά που θες να θα αντικρίσεις. Μεγάλο είσαι και όμορφο, χωριό μου πενεμένο, σε όλο το Μιλοπόταμο είσαι διαφημισμένο. Όπου και αν πας και να στραφείς σε άλλη αξία, χωριό Σάτα Γελιανά άλλο δεν έχει αξία. Όποιος και αρθεί στα Γελιανά, μια βόλτα για να κάνει, λίγο αν έχει το μυαλό και αυτό θα τα αποκάμει. Είναι η δεύτερη χρονιά στο θησαυρό που βρήκαν. Για δες αξία τρομερή τα Γελιανά που είχαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλά και σας ευχαριστώ. Βγάζομαι και καμιά μαντινάδα. Για πες μας, ακούσουμε καμιά. Λοιπόν, για κάθε χασοφεγγαριά, εγώ έχω την ευθύνη. Κλέβω το φως του φεγγαριού και δίνω το σε εκείνη. Κι άλλη μια, του φεγγαριού τσαργαδινές κλέβω του εγώ τσεχτίδες. Και στο σεβδά μου πλέκω τσιγαϊτάνι με τσελπίδες. Πρόεδρε, δεν θα την χάσουμε την κυρία Μαθιουδάκη εδώ, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και στη βραδιά σε θέμα με κοντά. Θα το κανονίσουμε, θα είμαστε εκεί. Καλώς, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Όλοι καλώς σε βρήκαμε στο σπίτι σου. Ευχαριστώ. Θέλουμε να μας πεις μια μαντινάδα εδώ, να μας την αφιερώσεις. Σίλια, καλώς ορίσετε, φίλοι μου και δικοί μου. Τσαδέ χωρί το σπίτι μου πάνω στη κεφαλή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σουκί. Ναι, ασχολείται 2 χρόνια τώρα στο δίο του Κώστα Μουδάκη. Έχει μάθει μερικά κομμάτια. Πιστεύω να μας ικανοποιήσει εδώ πέρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Μπράβο Νίκο. Μπράβο. Πόσο χρονό είσαι Νίκο? 8. Κωστή. 8. 8 χρονό, ε. Σε λίγο καιρό θα μοιάσει το μουντάκι. Λοιπόν, Νίκο, συγχαρητήρια για το γιο σου. Θέλω τώρα να πεις τη γυναίκα σου, τη Βαγγελιό, να μας πει μια μαντινάδα, μια καλή. Βαγγελιό, έλα. Λοιπόν, τοιχογραφία σε έκαμα, στη σκέψη στο σαλόνι. Απούν ο τοίχος στεγανός, να μη σε αλλοιώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο σπίτι σου. Ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε. Και καλή συνέχεια. Και καλή συνέχεια, ναι. Πάμε. Λοιπόν, στην υγειά σας. Καλές εκπομπές. Ευχαριστούμε. Και πάντα επιτυχίες. Έλα να σε χαρώ, να μπαίνω στην καρδιά σου. Ρωπότε.
ποτάμου. Έχουμε κοντά μας τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αγιογεννών, τον κύριο Κοτζήφη Ιωάννα. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Κοτζήφη. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα για την εκπαίδευση του εδώ στα Αγιογεννά, από την παλαιότερη εποχή μέχρι την τωρινή. Θα δείξει το χωριό μας πολλούς εκλεκτούς επιστήμονες και εξακολουθεί να βγάζει πολλούς επιστήμονες. Πότε ξεκίνησε περίπου η εκπαίδευση εδώ στο Αγιογεννά? Από ό,τι έχω ακούσει και πριν να χτιστεί αυτό το σχολείο, πριν να εγγενιαστεί, που εγγενιάστηκε το 1926, λειτουργούσε σε μερικά σπίτια εδώ που είναι κοντά σε αυτό το χώρο, παρακείμενα σπίτια. Τώρα πώς είναι η κατάσταση στην τωρινή εποχή? Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλή. Πολλά παιδιά έχουν όρεξη, μαθαίνουν πολλά πράγματα. Τυχαίνει εδώ στο χωριό να είναι πολλοί γονείς τελειόφοιτοι λυκείου και οι περισσότεροι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται για τη μόρφωση των παιδιών. Εδώ το σχολείο σας πόσα παιδιά έχει και πόσοι δασκάλοι είσαστε εδώ? Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 32 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είναι και στον ΙΠΕΟ 15. Λειτουργεί σαν τριθέσιο σχολείο, αλλά έχουμε και κατ' επέκταση το ολοήμερο σχολείο. Δουλεύουν περίπου 9 με 10 εκπαιδευτικοί. Από ό,τι είδα στους εξωτερικούς χώρους, βλέπω καινούργιες αίθουσες. Καινούργιες αίθουσες. Η συνεργασία μας με την Ομαρχία και με το Δήμο είναι άψογη. Πέρσι που κάναμε μια γιορτή τον Ιούνιο, μας είχαν υποσχεθεί ο κύριος Νομάρης, ο κύριος Δήμαρχος. Έχει προχωρήσει η αίθουσα. Πιστεύω στη νέα σχολική χρονιά θα λειτουργήσει. Και αυτό το σχολείο μας είπαν ότι θα ανακαινιστεί, γιατί θεωρείται κλασικό κτίριο και πρέπει... Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
κιόλας. Δυνατά, ε. Ένα και ένα κάνουν δυο, δύο, δυο, δύο, δυο. Ένα και ένα κάνουν δυο, δύο, δυο. Έχω μικρού μια ποτήρα και δυο κατάλα για να μπορά. Δύο ποδαράκια για να περπατώ. Ένα κατά μας θα δικώ. Ένα και ένα κάνουν δυο, δύο, δυο, δύο, δυο. Ένα και ένα κάνουν δυο, δύο, δυο. Των Οικογενών στην Πατριαρχικό Ναό εδώ του, του Ευαγγελισμού, τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Έχουμε κοντά μας τον Πάτερ Μανώλη, τον ιερέα εδώ στο χωριό. Καλώς σας βρήκαμε, Πάτερ. Καλώς ορίσατε. Θα ήθελα πιο πολύ έτσι να μας πείτε για την, για την εκκλησία σας, για την ενορία σας γενικά εδώ στα Οικογενά. Πριν αναφερθώ στη θεμελίωση του ναού, θα μου επιτρέψετε, κύριε Κανακάκη, να πάμε πίσω περίπου στα 30 χρόνια. Ο Καθεδρικός Ναός των Αγγελιανών ήταν παλιά η Αγία Τριάδα. Είναι ένας ναός δίκλητος. Παρόλο όμως αυτά, παρόλο που είναι δίκλητος, δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες εδώ της ενορίας. Και δεύτερον, είναι ότι ήταν στην άκρη του χωριού. Γι' αυτό τότε, επί εφημερίας πατρός Ιωάννου Ζαχαράκη, έγινε μία επιτροπή ερανική για να μαζέψουν χρήματα για την ανέγερση νέου ναού. Αυτό έγινε το έτος 1938. Μαζεύανε λοιπόν χρήματα, αλλά με την κήρυξη του πολέμου το 1940, οι εργασίες σταμάτησαν για την ανέγερση του νέου ναού και τα χρήματα αχρηστεύτηκαν. Ήρθαν βέβαια μετά δύσκολες εποχές. Ο Παπαγιάννης όμως δεν το έβαλε κάτω. Ξανάρχισε τις εργασίες για την ανέγερση του ναού το έτος 1961 με 62. Τότε πάλι αρχίσανε και μαζεύανε χρήματα. Και το έτος 1965 έγινε η θεμελίωση του εδώ του ναού. Θέλω να αυτή από μία βάτος που υπήρχε εκεί και πηγαίναν πέρδικες
και γι' αυτό την ονομάσανε Παναγία η Πρεδικοπούλα. Επειδή όμως ο χώρος εκεί πάλι ήταν πολύ μικρός, τότε αλλάξανε γνώμη και χτίσανε το σημερινό ναό στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Είναι ένας μεγαλοπρεπής βυζαντινός ναός τρίκλητος και όπως θα δούμε και μετά, το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Παναγίας, 25 Μαρτίου. Το βόρειο κλήτος είναι της Αγίας Εκατερίνης, 25 Νοεμβρίου και το νότιο κλήτος είναι στο αφιερωμένο στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης, 21 Μαΐου. Πότε κατασκευάστηκε ο ναός εδώ? Ο ναός, όπως προανέφερα, θεμελιώθηκε το έτος 1965. 9 Δεκεμβρίου του 1965 θεμελιώθηκε ο ναός και 10 χρόνια αργότερα, το έτος 1975, εγκαινιάστηκε από τον τότε Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Γερό Τίτο. Καλό θα είναι να μπούμε να τη δούμε την εκκλησία και να μας πείτε εκεί μερικά πράγματα. Ενορίας, εκτός από το λειτουργικό και μυστηριακό έργο της ενορίας μας, σκοπός του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου είναι ο καλοποιησμός, συντήρηση και αναπαλαίωση των ναών μας, όσο είναι βέβαια δυνατόν σε ναούς, όπως έγινε στην Αγία Τριάδα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στην ενορία μας κάθε Κυριακή μετά την Εκκλησία προσφέρεται καφέ στην αίθουσα της ενορίας μας και εκεί γίνονται διάφορες ομιλίες. Και εδώ θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τον κύριο Αρκάδιο Κλαμπόνη, καθηγητή και ένας από τους ιεροψάλτες του ναού μας, ο οποίος μας βοηθά σε αυτό το έργο. Με απόφαση του Συμβουλίου επίσης, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τράπεζα αίματος της ενορίας εδώ στο χωριό. Έγιναν οι κατάλληλες διαδικασίες, έγκρινε η Μητρόπολη την απόφασή μας και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας αρχίσαμε τη δημιουργία της τραπέζης αίματος εδώ στο χωριό. Στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της τραπέζης καταφέραμε να είμαστε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος στον νομό Ρεθύμνης. Αυτό το αίμα χρησιμοποιείται εδώ για τους χωριανούς σας, έτσι? Ναι, αυτό χρησιμοποιείται για τους χωριανούς μας. Όσοι το χρειαστούν, εμείς ευχόμαστε βέβαια μην το χρειαστεί κανείς. Ναι. Και το μόνο μειονεκτικό σημείο που θα μπορούσα να πω είναι ότι δεν δίνεται αίμα εκτός ενορίας. Είναι μόνο για τους χωριανούς. Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν να δούμε την εκκλησία. Βρισκόμαστε εντός της εκκλησίας. Πάτερ Μανουήλ, εξηγήστε μας. Βρισκόμαστε στο κεντρικό καθεδρικό ναό της ενορίας μας. Είναι τρίκλητος. Το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως σας είπα, το βόρειο κλήτος είναι στην Αγία Εκατερίνη και το νότιο κλήτος είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένης. Την ημέρα των εγγενείων, όπως μου είχε πει ο Παπαγιάννης μία ιστορία, ήταν το βόρειο κλήτος να εγγενιαστεί ως κλήτος του Αγίου Νικολάου. Όταν ήρθε τότε ο τότε Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Τίτος Ηλιγαρδάκης, είπε του Παπαγιάννη ότι είδε όνειρο ότι δεν εγγενίαζε το κλήτος του Αγίου Νικολάου, αλλά το κλήτος της Αγίας Εκατερίνης και ήταν πολύ προβληματισμένος τότε. Και τότε ο Παπαγιάννης του είπε, εντάξει, εφόσον είναι έτσι, να μην εγγενιαστεί το κλήτος του Αγίου Νικολάου, αλλά το κλήτος της Αγίας Εκατερίνης. Γι' αυτό έγινε το βόρειο κλήτος, κλήτος της Αγίας Εκατερίνης. Ευχαριστούμε πολύ. Του Αγίου Ιωάννου, του Προδρόμου, γιορτάζει 29 Αυγούστου και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία εκκλησία που ανήκει στον οικισμό Χάνια Αλεξάνδρου. Εξυπηρετούνται δηλαδή κάτι και εδώ του Αλεξάνδρου. Εδώ βλέπω εργασίες, δεν σταματάτε καθόλου μου φαίνεται. Ναι, όπως σας είπα και πάνω, ότι το Συμβούλιο θέλει τις εκκλησίες και να τις καλοποιήσει και να τις συντηρεί και να τις φτιάχνει. Γι' αυτό συνέχεια φτιάζουμε. Εδώ θέλω να πω ότι τώρα γίνεται τυχείο γύρω από την εκκλησία με πέτρινο. Ο Δήμος Γεροποτάμου μας βάζει όλα τα υλικά.
Βλέπω συνεργασία με το Δήμο δηλαδή. Ναι, συνεργαζόμαστε όχι μόνο με το Δήμο, αλλά και με όλους τους φορείς της ενορίας μας. Σκέφτομαι δηλαδή στην επόμενη εκκλησία που θα πάμε τι θα δούμε, έτσι. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα να πω ότι, όπως μου είπατε, συνεργαζόμαστε με το Δήμο, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς της ενορίας μας. Βοηθάμε όσο μπορούμε τόσο το σχολείο και τους νεοεδρεθείς συλλόγους, όπως είναι ο πολιτιστικός και αθλητικός. Έχουμε μια καλή συνεργασία μεταξύ μας. Γιατί κανένας φορέας δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του, εάν δεν έχει τη βοήθεια και των άλλων φορέων. Αυτό κάνουμε. Πάμε στην επόμενη, λοιπόν. Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η εκκλησία χρονολογείται από το 1842 ότι έχει χτιστεί και, όπως αναφέρει και ο κύριος Μαθιουδάκης Μάρκος, ο δάσκαλος στο βιβλίο του, έχει χρησιμοποιηθεί και ως σχολείο παλαιότερα, επειδή δεν υπήρχαν αίθουσες. Όπως βλέπετε και εδώ γίνονται αναστηλωτικές εργασίες. Δεν σταματά το λεφτό, μου φαίνεται. Και ήταν παράληψή μου, εάν δεν αναφέρω, ότι χάρη στις εξαιτίας των δωρεών και των προσφορών των ενωρητών μας, επιτρέπουν στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να γίνονται αυτές οι εργασίες. Εγώ βλέπω όλες τις εκκλησίες, όπου και να έχουμε πάει, και γίνονται έργα. Ναι, σε όλες. Όπως σας είπα, αυτό οφείλεται στους ενωρίτες μας. Πού είναι αφιερωμένη, ποια είναι η χάρη εδώ στις εκκλησίες? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εορτάζει στις 8 Μαΐου. Ωραία. Συνεχίζουμε. Αν όλοι εδώ βλέπουμε πλέον μια εκκλησία τελειοποιημένη, δεν τη βλέπω σε εργασίες. Ναι, εδώ βρισκόμαστε στο παλαιό καθεδρικό της ενορίας μας, ο οποίος είναι ο Ναός της Αγίας Τριάδος και εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τότε είναι το μεγάλο πανηγύρι του χωριού. Την αναπαλαιώσαν πριν από 3 χρόνια. Έχει χτιστεί, όπως υπάρχει επιγραφή, το 1842 και ανακαινίστηκε το 1897 ο ναός αυτός. Ο άλλο κλήτος που βρισκόμαστε σε αυτό είναι των τριών ιεραρχών. Και το άλλο από εκεί είναι του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους του Συμβουλίου της Τραπέζης Αίματος τους αιμοδότε μας, διότι χάρη στην εθελοντική αιμοδοσία των, καταφέραμε να είμαστε μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες αίματος, όπως σας είχα πει, και σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, κλείνοντας τα 3 χρόνια λειτουργίας της τράπεζας, να γίνει μία εκδήλωση για να τιμήσουμε τους αιμοδότε μας. Θα ήταν χαρά μας να βρίσκετε το κανάλι σας μαζί μας. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς τα αυτόματα όλα αυτά τα σύνορα. Μάλιστα. Εδώ είναι 20 βαρέλια. 20 βαρέλια είναι δίλινα τα βαρέλια, περισσότερα γαλλικά. Έχουν και πετσοβίτικα. Έχω γράψει απάνω τα ονόματα για να... Για να ξέρετε ποιο είναι το σαν. Το Αλέκο είναι ένα αδερφός μου στο Καναδά. Μάρια Δευτέρης, διάφορα ονόματα εδώ. Για πέστε μας λίγο έτσι για το... Είναι βιολογικό το απέντη σας? Το απέντη είναι βιολογικό, είναι αυτό εδώ. Χρησιμοποιώ... Δεν βάζετε καθόλου λιπάσματα? Βάζω οικολογικά λιπάσματα. Οικολογικά. Ναι, δηλαδή είναι ένα ζωκούρ από την Ιταλία, από την Καλιφόρνια της Αμερικής, το Πάτερ Γκάλι και ενδέχεται από τη Διό. Δηλαδή Διό είναι μια τεχνική εταιρεία πανελλαδικής αυτής, εμβέλειας, που ελέγχει τι βάζω μέσα. Και κόβω πάντοτε, βάζω λιγότερα σταφύλια, δηλαδή 8 με 10. Γιατί το λιγότερο σταφύλι κάνει καλύτερη ποιότητα. Τι ποικιλία σταφύλι είναι? Είναι ελιάτικο, καπερνέ και αβιδιανό. Το αβιδιανό είναι μια... αυτή που κάνετε τώρα, δηλαδή. Δηλαδή το διοχνοχήμα. Κάνω και την εμφιάλωση. Κάνετε και εμφιάλωση, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και αν κάποιος θέλει να σας βρει, μπορεί να έρθει εδώ, στο δικό σας μέρος. Ναι, με στόμα με στόμα διαφήμιση, στο Ρέθμιο επίσης και στην Αθήνα που μου ζητήσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Παπαγεωργίου Γιώργης, Μπαλάβα στο ψευδόνιμο. Με ξέρουν Μπαλάβα. Αλλά δεν...
Πρόεδρε, εδώ βλέπω μια πολύ ωραία βρύση που έχετε φτιάξει. Την έχει φτιάξει ο Σύλλογος. Ο Σύλλογος Αγγελιανών. Να πω ότι εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία Πηγάιδα των Αγγελιανών. Εμείς, σαν πολιτιστικό σύλλογο, σε έτοιμά μας προς το Δήμο Γεροποτάμου, η συγκεκριμένη πλατεία ζητήσαμε να πάρει το όνομα Κωνσταντίνου Καλούδη. Είναι για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος διετέλεσε πάρα πολλά χρόνια γραμματέας στον αγροτικό συνεταιρισμό του χωριού μας και πρόεδρος στην κοινότητα αρκετά χρόνια. Και εις μνήμη του, εμείς, σαν σύλλογο, δημιουργήσαμε αυτή εδώ την κρίνη, στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι και πολύ κοντά στην οικία του. Πολύ ωραία. Έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του συνεταιρισμού, τον κύριο Γιουρτζάκη, τον Νίκο. Κύριε Γιουρτζάκη, πέστε μας λίγα λόγια για τον συνεταιρισμό σας, πότε ιδρύθηκε και εδώ για το χωριό γενικά, για τον συνεταιρισμό. Ναι. Ιδρύθηκε το 1949, έχει 200 μέλη, ενεργά, λειτουργεί ανελιπώς από το 1949. Είναι από τους λίγους συνεταιρισμούς που είναι βιώσιμοι, δεν οφείλουν, δεν χρωστάνε, δηλαδή κινείται με δικά του διαθέσιμα. Πιστεύω ότι είναι ο μόνος συνεταιρισμός, δεν ξέρω αν στην μέσα επισκοπική στην Καταδύρη υπάρχει, που διατηρεί υπηρεσία κανονικά. Επεξεργαζόμαστε γύρω στους 500-600 τόνους ελαιόλαδο το χρόνο αρίστης ποιότητας. Υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι που ο κόσμος βάζει το λάδι του μέσα για να πετύχει καλύτερες τιμές. Επίσης ο κόσμος εξυπηρετείται όποια ώρα και στιγμή θέλει από την υπηρεσία του συνεταιρισμού. Υπάρχει και μια σκέψη εδώ από τον κόσμο να μεταφερθεί έξω από το χωριό, στο κέντρο του χωριού. Όμως εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Χρειάζονται χρήματα. Καλό θα είναι βέβαια να φύγει, εφόσον μπούμε σε κάποιο πρόγραμμα και χρηματοδοτηθεί αυτή η προσπάθεια. Μπαίνοντας μέσα στο εργοστάσιο σας, είδαμε τα μηχανήματα και είναι καινούργια. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Ναι. Είναι τελευταίας τεχνολογίας, ανοξείδωτα όλα. Δηλαδή η ελιά έρχεται σε επαφή μόνο με ανοξείδωτο. Και τα δεκάντερ είναι αρκετά καλής τεχνολογίας και οι διαχωριστήρες και οι μαλακτήρες. Προσπαθούμε να γίνεται μια σωστή δουλειά. Από θέματα περιβάλλοντος, πώς... Από θέματα περιβάλλοντος, εδώ είναι στο κέντρο του χωριού, οπωσδήποτε ρυπαίνουμε. Αλλά προσπαθούμε η ρύπαση να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε για τίποτα άλλο. Γι' αυτό υπάρχει η σκέψη να μεταφερθεί κάπου πιο έξω. Από το χωριό, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Του Δήμου Γεροποτάμου έχουμε κοντά μας τον Κοτσίφη τον Γιώργο, τον αρχηγό θα σας πούμε έτσι. Ακριβώς. Της καρναβαλικής ομάδας των Αγγελιανών ή... Της ομάδας που ξεκίνησε βασικά να συμμετάσχει στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού του Δήμου Γεροποτάμου. Τα τελευταία 3 χρόνια. Συμμετάσχει και τα 3 χρόνια που γίνεται το παιχνίδι. Από ό,τι ακούω τα σαρώνεται όλα. Έχουμε πάρει τα 2 συνεχόμενα τελευταία χρόνια. Την πρώτη χρονιά δυστυχώς δεν το πήραμε. Τη δεύτερη και την τρίτη φέτος καταφέραμε και βρήκαμε εμείς το. Από ό,τι έχω ακούσει, έχετε πάρει τον αέρα όλο το μιλοπαταμιντό. Πρέπει κάτι να γίνει από τις άλλες ομάδες για να πάρτε καν μια άλλη ομάδα να τους δείξετε τι κάνετε. Για πέστε μας λίγο έτσι για την ομάδα σας. Η ομάδα μας ξεκίνησε μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου, του εκπολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών. Κατεβήκαμε και εμείς στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού του Δήμου Γεροποτάμου για πρώτη χρονιά πριν 3 χρόνια. Δεν καταφέραμε, φτάσαμε στο τελευταίο γρίφο την πρώτη χρονιά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε το θησαυρό, αργήσαμε λίγο. Μας σάτισε και τα τελευταία 2 χρόνια. Και τα σαρώνατε τώρα. Οργανωθήκαμε, δουλεύουμε αρκετό χρόνο πριν το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Και τα τελευταία 2 χρόνια, τα σαρώνουμε όπως λες, βρήκαμε το θησαυρό. Πόσα μέλη έχει η ομάδα σας? Η ομάδα μας έχει γύρω στα 140 μέλη. 140 μέλη. 140 μέλη ασχολούνται ενεργά με το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Τα άτομα αυτά ενεργοποιούνται μόνο όταν είναι η καρναβαλική περίοδο ή είναι και μέλη του συλλόγου και γίνονται σε ό,τι άλλες εκδηλώσεις εδώ στο χωριό συμμετέχουν? Συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και όταν έρθει το καρναβάλι και το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, οργανώνονται, γιατί το παιχνίδι του θησαυρού είναι ένα παιχνίδι γνώσεων, τεχνικής οργάνωσης, η οποία θέλει χρόνο, πρέπει να μαζευτούμε, μαζευόμαστε σχεδόν κάθε βράδυ
περίπου 20 μέρες πριν το παιχνίδι, οργανώμαστε, στυνόμαστε, διαβάζουμε, επεξεργαζόμαστε. 20 μέρες δηλαδή ξεκινάτε πριν ή πιο πριν ξεκινάει για σας το κυνήγι του θησαυρού? Για μας ξεκινάει περίπου 2 μήνες πιο μπροστά και εντάσσουμε σιγά σιγά όλη την ομάδα γύρω στις 20 μέρες πριν το παιχνίδι. Μάλιστα. Και φέτος θα λάβετε μέρος εδώ στο καρναβάλι, στο Δήμο Γεωργοτάμου? Ναι, φέτος θα λάβουμε μέρος και στο καρναβάλι. Και ποιο θα είναι το θέμα σας? Το θέμα μας είναι λίγο επίκαιρο, είναι λίγο με τους παπάδες, λίγο με το Γιωσάκη, κάτι. Μάλιστα. Για πέστε μας εδώ τώρα για τα... Εδώ βλέπω μπαούλα, βλέπω... Το μπαούλο αυτό τι είναι, το βραβείο είναι? Το δεύτερο κυνήγι του θησαυρού του κ. Γεωργοτάμου είχε σαν θέμα το... το πειρατή Μπαρμπαρόσα, που άλωσε το κάστρο του Μελοποτάμου, την γνωστή ιστορία, και υποτίθεται ότι μπήκε μέσα στο Μελοπόταμο και σε κάποιο σημείο του Μελοποτάμου έκρυψε το θησαυρό του γιατί ήταν κυνηγημένος. Αυτή ήταν η ιστορία του παιχνιδιού, πάνω σε αυτό στηρίχθηκε. Η ομάδα δικιά μας έλυσε πρώτη τους γρίφους, έφτασε στο θησαυρό. Τι είχε ήταν, μέσα? Σοκολατένια φλουριά. Ήταν θαμμένο. Σκάψατε. Σκάψαμε, τον ξεθάψαμε πρώτη και μένει πλέον σαν κοιμήλιο στον σύλλογο. Το φετινό... Βλέπω μια σημαία εδώ, έτσι. Μια σημαία. Η φετινή ιστορία του κρεμμένου θησαυρού ήταν στηριγμένη πάνω στην γερμανοκατοχή, ότι όταν η περιοχή δικιά μας ήταν κατακτημένη από τους Γερμανούς, δύο φίλοι αντάρτες από την περιοχή εδώ σχεδίαζαν και ήταν το όνειρό τους πώς θα καταφέρουμε και πώς θα γίνει να κατεβάσουν την βάστηκα από το Δημαρχείο, από το κέντρο της περιοχής και να ανεβάσουν την ελληνική σημαία. Αυτό περίπου ήταν το θέμα. Το θέμα. Πάλι η δικιά μας ομάδα έλυσε τους γρίφους πρώτη, φτάσαμε στο θησαυρό, που ο θησαυρός αυτή τη φορά ήταν ένα ρολόι που ο αντάρτης μέσα στο ρολόι είχε κρυμμένη καλά την ελληνική σημαία για να μην τη βρουν οι Γερμανοί. Ανακαλύψαμε λοιπόν εμείς τη σημαία, πήγαμε εκεί που ήταν ανεβασμένη η σβάστηκα και κατεβάσαμε την γερμανική σημαία, την κάψαμε και ανεβάσαμε την ελληνική. Πάπα. Πολύ ωραίο. Οι σκέψεις σας ποιες είναι οι μελλοντικές? Οι μελλοντικές σκέψεις μας είναι αν μπορέσουμε του χρόνου να διοργανώσουμε εμείς σαν σύλλογος το παιχνίδι του κρεμμένου θησαυρού του Δήμου Γεωργοποτάμου. Αυτό είναι ο μελλοντικός στόχος για του χρόνου. Σαν ιδέα, πώς σας περνάει η σκέψη να κατέβετε στο μεγάλο καρναβάλι του Δήμου Ρεθύπνου πλέον? Σαν ομάδα. Σαν ομάδα δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Ίσως να είναι ένας καλός στόχος. Ένα καλός στόχος πάντως δεν είναι. Με συμμετοχή και στο κινήτι του θησαυρού, βέβαια, και στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Και στις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Γιατί από ό,τι γνωρίζω εδώ, άλλες μελοποταμίτικες ομάδες, όπως είναι τα Μπουντάγια του Μακαρετών, συμμετάσχουν και στο Ρέθυμνο. Και στο Ρέθυμνο, και στις δύο εκδηλώσεις. Πάτε να δημιουργήσετε μια παράδοση. Γιατί όχι στο Ρέθυμνο. Γιατί όχι στο Ρέθυμνο. Πραγματικά δεν το έχουμε σκεφτεί. Ίσως είναι ένας καλός στόχος. Γιατί όχι για τον χρόνο. Εγώ να σας ευχηθώ, Ασυγέ, πάντα επιτυχίες, πάντα νίκες. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Να είστε καλά. Και σε όλες τις καρναβαλικές ομάδες, διότι πραγματικά το καρναβάλι και το κυνήγι του Θησαυρού είναι μια γιορτή για τον τόπο και διασκεδάζουν όλοι. Και νικητές και είχαμε. Καλώς. Και δεν είπαμε το όνομα της ομάδας σας πριν κλείσουμε. Το όνομα της ομάδας μας είναι Τσαχπινομπιρμπιλιάριδες. Αμάν. Είναι ένα περίεργο όνομα, το οποίο κυκλοφορούσε στο χωριό μας Εβραίος και είχε να κάνει με την πονηριά, με την εξυπνάδα. Ήταν μια περίεργη λέξη που ακούγονταν από παλιούς χωριανούς μας, η οποία την υιοθέτησε η ομάδα μας σαν όνομα της επιμέρους ομάδας του Συλλόγου που είχε να κάνει με το καρναβάλι. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Αγγελιανών, τον Νεκτάριο. Καλώς σε βρήκαμε πάλι. Καλώς ορίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα χτίριο το οποίο είναι η αίθουσα του Συλλόγου. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, ναι. Πρώτα απ' όλα να μας συστήσεις εδώ, βλέπω όλα τα παιδιά του συμβουλίου σου. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στο χωριό μας και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς κύριε Κανακάκη και τον κύριο Δαμαζάκη τον Αντρέα για τη δημόσια αυτή προβολή που γίνεται του χωριού μας και του συλλόγου μας μέσω του τηλεοπτικού σας σταθμού. Να είστε καλά. Να συστήσουμε τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, να πούμε ότι είμαστε ένα 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μεγάλο Συμβούλιο, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαμε να είμαστε όλοι εδώ. Αποτελείται από μένα, τον Πρόεδρο, τον Πέτρο Δασκαλάκη, τον Νίκο που είναι Αντιπρόεδρος και απουσιάζει απόψε, την Προτζάκη τη Βάλια, που είναι η Γραμματέας του Συλλόγου μας, τον Δασκαλάκη τον Μανώλη που είναι ο Ταμείας, τη Βασιλακάκη τη Χαρούλα, τον Παπαδάκη τον Γιάννη, τον Πλατοκούκη τον Μιχάλη,
και το Ζαχαράκι το Γιάννη. Επίσης να πούμε ότι απουσιάζουν από το Διοικητικό Συμβούλιο η Δασκαλάκη η Μαρία, η Κουφάκη η Γεωργία, η Οικονομάκη η Αθηνά και ο Βασιλακάκης ο Γιώργος που δεν ήταν δυνατόν να ήταν απόψε κοντά μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, κύριε Κανακάκη, από την αίθουσα εδώ του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγγλικών. Πολύ όμορφη αίθουσα, Πρόεδρε. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη αίθουσα χτίστηκε το 1960, είναι πετρόχτιστη όλη, με πρωτοβουλία εδώ των κατοίκων του χωριού. Λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια σαν σύλλογος αγροτοπαίδων, αγροτικός και πνευματικός σύλλογος, η λεγόμενη Αγροτολέσχη, όπως αποκαλείται ακόμα και σήμερα από κάτοικους του χωριού μας. Στη συνέχεια το 1979 ιδρύθηκε ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος Αγγλιανών. Ένας σύλλογος με πάρα πολλές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέχρι και το 1986. Συγκεκριμένα εγώ και τα παιδιά θυμόμαστε το συγκεκριμένο χώρο εδώ. Ήταν ένα στέκι νεολαίας τότε. Υπήρχαν πάρα πολλά επιτραπέζια, παιχνίδια μέσα, κινηματογράφοι, πικπών, αναψυκτήριο. Μαζευόταν όλοι οι νέοι του χωριού εδώ. Το 1986 για κάποιους λόγους αδράνησε και διαλύθηκε αυτός ο πολιτιστικός σύλλογος. Οπότε και το χωριό παρέμεινε αδρανής για 15 χρόνια περίπου, χωρίς πολιτιστικές δραστηριότητες. Εμείς τώρα μια ομάδα παιδιών, είμαστε όλοι κάτοικοι εδώ του χωριού. Το Μάιο του 2002 συγκροτηθήκαμε και ξαναιδρύσαμε αυτό το πολιτιστικό σύλλογο με 200 εγγεγραμμένα μέλη. Εδώ θα ήθελα να σταθώ οπωσδήποτε να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου μας και γενικά ολόκληρο το χωριό, γιατί από την πρώτη στιγμή επανίδρυση αυτού του συλλόγου αγκάλιασαν και στήριξαν αυτό το πολιτιστικό σύλλογο. Και ότι αν καταφέραμε και κάναμε 5 πράγματα και εμείς στο χωριό μας αυτά τα 3 χρόνια περίπου που έχουμε το σύλλογο, αυτό οφείλεται οπωσδήποτε στους κατοίκους του χωριού. Για αυτή την αίθουσα, Πρόεδρε, να σε ρωτήσω. Δεν είναι μόνο ο κύριος χώρος της αίθουσας, έτσι. Υπάρχουν και μέσα. Υπάρχουν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Παραλάβαμε από το Δήμο Γεροποτάμου με έτοιμά μας, μας δόθηκε εδώ η αίθουσα, μας παραχωρήθηκε η αίθουσα και ένα γραφείο πάνω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Και ο πρώτος κύριος στόχος φυσικά ήταν να φτιαχτεί η αίθουσα. Με τη βοήθεια του Δήμου Γεροποτάμου, θα πρέπει να το πω, διότι βγήκαν αρκετά χρήματα και παλαιότερα με τον κύριο Τζανιδάκη Δήμαρχο και τώρα πρόσφατα με τον κύριο Μαυρομάτη. Αρκετά χρήματα από χορηγίες εδώ των κατοίκων, χωριανών και εμείς με το ταμείο μας σιγά σιγά. Έγινε μια ανακατασκευή εδώ της αίθουσας, μέσα έξω, μια διαρρύθμιση εδώ του χώρου όπως βλέπετε. Ενώ παράλληλα μια προέκταση από την δεξιά πλευρά, 50 τετραγωνικό μέτρο, το οποίο στεγάζει ψυχτικό θάλαμο, κουζίνα και γενικά όλο τον εξοπλισμό που αυτή τη στιγμή έχουμε αγοράσει. Από δηλαδή, καρέκλες, εδώ αυτό το χώρο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος χωριανός σας για κάποια προσωπική του επίδοση. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κανακάκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγλιανών τηρεί πλέον όλες τις προδιαγραφές για να γίνει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εδώ των κατοίκων, πολιτιστική εκδήλωση, σεμινάρια, γενικές συνελεύσεις του χωριού, ότι είναι στη διάθεση πλέον των χωριανών. Για οποιαδήποτε... Η διαχείριση γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Βέβαια, ναι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Ο επόμενος στόχος τώρα που βάλαμε ήταν η Δανειστική Βιβλιοθήκη. Την επισκεφτήκαμε την επόμενη φορά με την κάμερά σας. Να μην αναφερόμαστε στα ίδια. Ένα πολύ σημαντικό έργο που βοηθάει στην πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού μας. Πάρα πολύ αυτό το έργο. Εκεί με την παραχώρηση που μας έκανε. Τα είπαμε όλα αυτά, να μην τα επαναλαβαίνουμε. Και στην πλατεία Πηγάιδα επίσης, η κρίνη εις μνήμη του Καλούδη Κωνσταντίνου, γι' αυτό με ενέργεια του Συλλόγου. Ενώ επίσης και ο δρόμος, ακριβώς πάνω από την πλατεία του χωριού και από την εκκλησία, πάλι σε έτοιμά μας προς το Δήμο Γεροποτάμου, ζητήσαμε επίσημα ο συγκεκριμένος αυτός δρόμος να αναγνωριστεί σαν οδός Αρχιμαντρίτου Ιωάννη Ζαχαράκη. Ήταν για τη μνήμη του Παπαγιάννη, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που πέθανε σε ηλικία. Ήταν ιερέας του χωριού σας. Ναι, πέθανε σε ηλικία 100 χρονών, διατέλεσε πάνω από 60 χρόνια. 70 χρόνια ιερέας στην ιερεία μας. Και για το έργο, ας πούμε, και την προσφορά του, ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς σαν σύλλογος. Αυτά ό,τι αφορά τις ενέργειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω εδώ ότι η συνεργασία μας γενικά με όλους τους φορείς του χωριού είναι πάρα πολύ καλή και με τον Μονιάη τον Νίκο, τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, και με τον Παπά Μανώλη με την Ενορία, με τον Χριστοδουλάκη τον Κώστα, τον πρόεδρο του Αθλητικού Σωματείου, και φυσικά με τον Δήμαρχο τον κύριο Ευαγγέλη Μαυρομάτη για θέματα που αφορά το χωριό μας και το σύλλογό μας. Επίσης θα ήθελα με τον Νομάρχη Ρεθύμνου, έχουμε υποθέσει με βουλευτές του νομού για θέματα σημαντικά, ας πούμε, του χωριού μας και για την οικονομική ενίσχυση, ας πούμε, του συλλόγου μας μέσα από κάποιο υπουργείο. Παλαιότερα είχαμε
Είχαν βγει κάποια χρήματα μέσω κάποιου Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε επίσης από κάποιο Υπουργείο μια οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουμε έτσι σιγά σιγά να εκπληρώσουμε και τον επόμενο στόχο μας, κύριε Κανακάκη, που είναι ο χώρος έξω από το... Για τις εκδηλώσεις. Για τις εκδηλώσεις. Είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται οπωσδήποτε... Πότε γιορτάζετε εδώ στο χωριό σας? Εννοείται για πανηγύρι. Για πανηγύρι. Για πανηγύρι, 15 Αυγούστου, αλλά θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Δεν γίνεται ακριβώς εκεί το πανηγύρι, γιατί υπάρχουν και άλλοι συλλόγοι που κάνουν. Και άλλα χωριά. Βέβαια. Λοιπόν, ο επόμενος πλεστόχος μας είναι η ανακατασκευή εδώ του χώρου της πλατείας. Πιστεύουμε ότι και εμείς, Δυτικό Συμβόλαιο, και όλοι οι χωριανοί θεωρούν ότι πρέπει οπωσδήποτε, ας πούμε, να γίνει εκεί μια σωστή μελέτη και μια ανακατασκευή του χώρου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια και του Δήμου Γεροποτάμου, θα γίνει εκεί μια σωστή δουλειά. Αυτά ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις. Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφερθώ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνουμε σαν σύλλογο. Μια παρέμβαση. Πανηγύρια εδώ έχουμε της Αγίας Τριάδας, το οποίο έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο και ο πολιτιστικός σύλλογος προσφέρει ένα μεζέ, επειδή είπε να αναφερθείς στα πότε γιορτάζουμε, τότε είναι για μας το πανηγύρι. Το κάθε αυτό που γιορτάζει η Εκκλησία σας. Εντάξει, της Παναγίας 15 Αυγούστου και λόγω της Εκκλησίας πάνω. Ξέχασα να αναφερθώ ότι με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου έχουν γίνει αρκετές εκστρατείες καθαριότητας εδώ, τουλάχιστον στον χώρο της πλατείας, δεν μπορούμε να πούμε για ολόκληρο το χωριό, χρειάζεται πάρα πολλά μεροκάματα. Στον χώρο της πλατείας είχε κλαδέρματα και με τη συμμετοχή και κατοίκων του χωριού εδώ. Διοργανώνουμε κάθε χρόνο μία ημερήσια εκδρομή σε διάφορα μέρη της Κρήτης, με τη συμμετοχή αρκετών κατοίκων εδώ του χωριού. Παραμονή Χριστουγέννων τώρα, πάλι με τη συμμετοχή και άλλων κατοίκων, με παραδοσιακά όργανα εδώ, που λέμε τα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του χωριού. Μπορώ να πω μια κουραστική εκδήλωση, κύριε Κανακάκη, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς με την κάμερα. Θα διαπιστώσω μεγάλο χωριό. Στην ξενάγηση που είχαμε, δηλαδή, συγκεκριμένη εκδήλωση χρειάζεται πάνω από 5 ώρες ποδαρόδρομο, αλλά πιστεύω ότι και εγώ και τα παιδιά και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση το ευχαριστιόμαστε, οπότε. Είναι μεγάλο πράγμα. Αρέσει και στο χωριό αυτή η εκδήλωση, την έχουμε καθιερώσει, την κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγει το σπίτι σου, να μπαίνουν νέοι άνθρωποι. Βέβαια, ναι, σίγουρα. Για πέστε μου, τι θα Χριστούγεννα. Να πούμε ότι εδώ σε αυτή την αίθουσα έχουν γίνει ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς. Από χρειάτικη χωρί, με πλένετε εδώ μέχρι το πρωί. Είπαμε, τάσσεται σαρώσει όλα. Ενώ τώρα τελευταία έχουμε αποφασίσει με τα παιδιά να καθιερώσουμε κάθε χρόνο στα Γιλιανά τη μέρα της Καθαρής Δευτέρας, να γίνεται έτσι ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού, εφόσον ο καιρός είναι ευνοϊκός, από νωρίς το μεσημέρι, προσφέροντας διάφορα σαρακοστινά εδέσματα στους καλεσμένους, μασκαρεμένοι όσοι επιθυμούν να έρχονται, με παραδοσιακές ενδυμασίες. Μουτζουρωμένοι. Μουτζουρωμένοι, γιατί βεβαίως. Αυτό ακριβώς πάνω να κάνουμε κι εμείς, ένα από τα πιο παλιά έτοιμα που γινόταν και στο χωριό μας. Μουτζουρώμαστε, πρέπει να είναι μουτζουρωμένοι όλοι στο πρόσωπο. Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Τελειώνοντας αυτή η δήλωση, τελειώνει με μια κριτική καντάδα στο χωριό. Εφόσον βέβαια και ο καιρός θα επιτρέψει. Πάμε τώρα στο κριτικό πανηγύρι στη συνέχεια, το μήνα Αύγουστο, όπως είχαμε πει προηγουμένως. Έχουμε καθιερώσει να γίνεται ένα κριτικό πανηγύρι μέσω 15άρι, όχι συγκεκριμένη, λόγω του ότι οι γάμοι και οι βαφτίσεις είναι πάρα πολλές και οι χωροσπερίδες από άλλους συλλόγους εδώ γύρω. Έχουμε διοργανώσει 2 χρονιές τώρα, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα, στην πρώτη εκδήλωση που κάναμε σαν σύλλογος, βραβεύσαμε και όλους με τιμητική πλακέτα όλους όσους διατέλεσαν πρόεδροι στην κοινότητα Γιλιανών από το 1950 και μετά. Παράλληλα με το κριτικό πανηγύρι που διοργανώνουμε, σε συνεργασία με το Δήμο Γεροποτάμου, πέρυσι παρουσιάσαμε μία συναυλία εδώ, πλέον με τον παπά Στεφανή τον Νίκα, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενώ το καλοκαίρι του 2003 ανεβάσαμε και μία θεατρική παράσταση με τη συμμετοχή 30 κατοίκων εδώ του χωριού.
Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε τρεις μήνες εδώ υποχρεωμένοι. Υπάρχουν να είμαστε μέχρι τις 1 και 2 ώρα το βράδυ να κάνουμε πρόβες. Πολύ δουλειά. Βέβαια. Αλλά βγήκε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πιστεύω. Ελπίζω να μας το δώσετε να το δούμε. Βεβαίως. Θα σας το δώσω. Περίπου τα 1000 άτομα που είδαν αυτή την παράσταση εδώ εκείνη τη μέρα έμειναν έκπληκτοι, μπορώ να πω, από το αποτέλεσμα. Ήταν εντυπωσιακό. Και μάλιστα όπως τότε είχε ανακοινώσει και ο Δήμαρχος, ο κ. Δαγίας Μαυρομάτης, ήταν η αρχή αυτό το ότι να συγκροτηθεί στη συνέχεια και το θεατρικό εργαστήριο στο στέκι του Περάματος, όπου εισχώρησαν κάποια παιδιά και εδώ από τον Γιλιανά και από τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Γεροποτάμου. Ετοιμάζεται τίποτα καινούριο, δηλαδή. Και αυτό. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με αυτό, όχι. Ασχολήθηκα μόνο τότε στην παράσταση του χωριού μου. Αλλά έχει δημιουργηθεί μια θεατρική ομάδα και δηλώνουν εκεί, κάνουν κάποιες θεατρικές παραστάσεις για λογαριασμό του Δήμου. Αυτά ό,τι αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου μας. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτος και ο κύριος στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση και η αλληλοβοήθεια των κατοίκων του χωριού, να ενώνουμε όλο το χωριό μέσω των εκδηλώσεων που κάνουμε και να διασκεδάζουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και παράλληλα να βοηθάμε και εμείς την πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού μας, τη δημιουργικότητά του, γιατί και το αγαπάμε και πιστεύουμε ότι ταξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανακάκη. Εξάλλου πιστεύω ότι και ο ρόλος ο δικός σας είναι πολύ σημαντικός, λόγω του ότι κάθε χωριό της Κρήτης έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του παραδόσεις, ήθη, έθιμα. Καλό είναι αυτά να προβάλλονται μέσα του τηλεοπτικού σας σταθμού και να μπορούμε όλοι να τα παρακολουθούμε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, κάποιος άλλος θέλει. Επίσης, ήθελα να αναφέρω ότι στο πανηγύρι εδώ της Αγίας Τριάδος, σε μια συνεργασία που έχουμε με τον παπά Μανώλη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, εμείς σαν σύλλογος έχουμε ετοιμάσει εκεί πέρα ένα κέρασμα από ρακί, κρασί και διάφορα μεζεδάκια. Προσφέρουμε εκείνη τη μέρα σε όλους όσους έρχονται να επισκεφτούν την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Πολύ ωραία. Κάποιο παιδί εδώ από το Σύλλογο να μας πει κάποια άλλα εκδηλώσεις που κάνετε. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οικονομικά ο Σύλλογος, όταν το επιτρέπουν τα οικονομικά του, ενισχύει την ομάδα του Συλλόγου, του χωριού μας. Του ποδοσφαίρου. Ναι, το αθλητικό όμιλο Αρκάδη. Κάθε Σεπτέμβριο με χρήματα του Συλλόγου αγοράζονται τσάντες, βιβλία, σχολικά είδη και διατίθενται σε όλα τα παιδιά του χωριού. Πολύ στο δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο. Εξάλλου έχουμε αρκετά. Δηλαδή δίνονται σαν δώρα αυτά. Ναι, δώρο. Είναι σαν οικονομική ενίσχυση. Είναι στους πατεράδες, γιατί αυτή την εποχή το Σεπτέμβριο είναι μεγάλα τα έξοδα. Γιατί ο εξοπλισμός ξέρουμε πως έχει ανέβει. Πολύ σοβαρό αυτό, έτσι. Σίγουρα έτσι. Εξάλλου και εμείς οικονομική βοήθεια παίρνουμε. Εσάς τα οικονομικά σας στηρίζονται εξολοκλήρου από. Εισφορές των μελών σας και από εκδηλώσεις που κάνετε στο Σύλλογο. Έτσι. Σίγουρα είναι από τις εισφορές των μελών μας και εκδηλώσεις που κάνουμε και μερικές οικονομικές ενισχύσεις που έχουμε πάρει από το Δήμο και από κάποια υπουργεία, το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΠΑΠ. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε, καλά, πώς είσαστε. Κάτσε. Πόσο χρόνο είσαι, παππού? 22. Πότε γέρασες? Πριν 3 χρόνια. Μάλιστα. Η ταυτότητά μου με λέει 95. Γύρισα λίγο έτσι να σε παίρνει κάμερα. Αλλά η πραγματικότητα είμαι 97, σύμφωνα με το ημερολόγιο του πατέρα μου. Αγγελιανός είσαστε? Το 1908, το 8 του Σεπτέμβρη. Αγγελιανός είσαστε κι εσείς? Βέβαια. Βέρος Αγγελιανός. Βέρος. Γεννημένος και ανατρεμένος όλα μου τα χρόνια εδώ πέρα. Μόνο τα στρατιωτικά μου έλειψε. Δεν είσαστε εδώ στον Αγγελιανός σαν στρατιώτης? Πού είσαστε, πού είχατε πάει? Εγώ υπηρέτησα στη χωροφυλακή. Μα να γυρίσεις προς την κάμερα. Υπηρέτησα στα Χανιά, υπηρέτησα στην Αθήνα. Υπηρέτησα στο Μακριζιάννη, το Στάκο. Πώς λέγεστε, το όνομά σας πώς είναι? Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη. Δασκαλάκης Νικόλαος του Ιωάννη. Αλλά είμαι, με βρίσκεις Δασκαλονίκο. Δασκαλονίκο, ε. Αλλιώς δεν με βρίσκεις. Θυμάσαι καμία καλή ιστορία για το χωριό να μας την πεις? Γυρίστε λίγο έτσι να σας δω. Χαρούλα. Κάτι άλλο που γίνεται τα Χριστούγεννα? Για πέστε μας. Κάτι άλλο εκτός από το. Από το πρωτοχρονιάτικο για την παιδιά και τα κάλαμπα δεν είναι. Εκτός από το κάθε μήνα Νοέμβριο εκδίδουμε το ημερολόγιο,
από θέματα του χωριού, από την ιστορία, που φορά την ιστορία του χωριού και με, με προσφορά από χορηγούς του έμπορους του. Τα εκδίδεται πολλά. Εκδίδουμε αρκετά. Και τα δίνετε εδώ στο χωριό ή και έξω από το χωριό? Και έξω από το χωριό. Εκεί είναι μια σημαντική εισφορά στο Ταμείο του Συλλόγου. Για το Πάσχα. Το Πάσχα με το που ξεκίνησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, πήρε μια πρωτοβουλία. Μαζέψαμε όλα τα παιδιά του χωριού, μιλήσαμε και είπαμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Είπαμε να μην ρίχνουμε κροτίδες. Πολύ σοβαρό αυτό. Ναι, κροτίδες και είναι επικίνδυνο και για τα παιδιά και για αυτούς που πηγαίνουν στην εκκλησία. Να μαζέψουμε τα λεφτά που διαθέτουμε όλοι. Και να μαζέψουμε, να αγοράσουμε πυροτεχνήματα. Βεγγαλικά. Βεγγαλικά, ναι. Βεγγαλικά, να πείσουμε τον παπά Μανώλη να βγει έξω από την εκκλησία, γιατί λόγω αυτών των κροτίδων δεν έβγαινε και ο κόσμος. Φοβόταν να βγει ο κόσμος έξω από την εκκλησία, γιατί φοβόταν να μην χτυπήσει. Τελικά το εγχείρημα αυτό πέτυχε. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε, βγήκε ο παπά Μανώλης έξω, είπε το Ευαγγέλιο και μετά ρίξαμε όλα τα πυροτεχνήματα που είχαμε, τα βεγγαλικά. Ναι, και όλοι έμειναν έκπληκτοι και από εκεί και πέρα αποφασίσαμε όλοι κάθε χρόνο να ρίχνουμε πυροτεχνήματα και να γίνεται πιο ωραίο έτσι το Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού που θα έρθει. Πρόεδρε, από ό,τι βλέπω δεν έχουν σταματημό οι εκδηλώσεις σας, έτσι. Είμαστε πολύ δραστηριοί. Όλο τον χρόνο, έτσι. Βέβαια, όλο τον χρόνο. Και από ό,τι βλέπω έχει πολύ δραστηριο συμβούλιο. Μα γι' αυτό έχουμε καταφέρει και πολλά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας εύχομαι πάντα επιτυχίες στο έργο σας. Να είστε καλά. Και, πρόεδρε, νομίζω ότι την άλλη φορά πάλι πρόεδρο σας. Πάντα πρόεδρο. Πάντα και πάντα. Δασκαλονίκος είπαμε, δεν είσαι παππού, έτσι. Δασκαλονίκος, το όνομά μου είναι Νικόλαος Ιωάννης Δασκαλάκης. Και είσαι 97 χρονών. 97 με σύμφωνο με το ημερολόγιο του πατέρα μου. Μεγάλη η ταυτότητά μου με γράφει 95. Έχετε περάσει πολλά στη ζωή σας, έτσι. Μην για πέστε μου, τι θυμάστε. Κάτι μου είπατε για Μικρά Ασία. Εγλέντισα την τη ζωή, λέει η μαμά, φύγαινε σημάδια. Όνειρα τη στον ύπνο μου με τυραννούντα βράδια. Μεγάλη μαθήμα. Πολύ όμορφη. Για πέστε μας λίγο εκεί για τη Μικρά Ασία που μου είπατε. Τι να σας πω τώρα, 12 χρονών ήμουν, 9. Από μικρό παιδί, και γιατί πήγατε στη Μικρά Ασία? Σας είπα, ο πατέρας μου ήταν μοίραρχος της Χοροπυλακής και υπηρετούσαν στις μήνες στη Μικρά Ασία. Και μας επήραν την οικογένεια εκεί πέρα, εμένα και μία αδερφή την είχα όλη και όλη, η οποία ήταν και παπαριά του Παπαγιάννη η γυναίκα και πόθανε 38 χρόνια. Μάλιστα. Και πήγατε εκεί, έτσι, πόσα χρόνια κάτσε στη Μικρά Ασία? Ένα χρόνο. Μετά άρχισε η πιστοχώρηση και ο πατέρας μου ένιωσε την κατάσταση και είχαμε ένα χωροφύλακα και πέρα υποκόμο, το είχε ο πατέρας μου και του λέει πάρ' τα παιδιά να τα κατεβάσει στη Σμύρνη. Ο πατέρας μου πιστό στην Κρήτη. Ο πατέρας μου τσάθηκε εκεί πέρα ως εχμάλωτος για λίγο καιρό. Μάλιστα. Και εσείς είστε μετέπειτα ζωή σας, μετά τι δουλειά κάνατε εσείς μετά? Γεωργός ήμουνα. Γεωργός. Είχα ωραίο ζευγάρι, άλογα βέβαια, τα καλύτερα στο χωριό, ήμουνα μερακλής στα ζώα. Είχατε μεγάλες περιουσίες? Αυτά είναι εγωιστικά και δεν θέλω να τα πω. Μάλιστα. Λίγο πολύ και καλά. Και στη χωροφυλακή πώς πήγατε μετά? Επία ως κληρωτός. Ως κληρωτός. Δεν υπηρέτησα ως επαγγελματίας χωροφύλακας. Α, σαν κληρωτός. Κληρωτός έκανα 3 ολόκληρα χρόνια και μετά απελήθηκα. Και μετά. Αλλά τώρα στην επιστράτευση με καλέσανε πάει χωροφύλακα. Μάλιστα. Ναι. Και υπηρετούσα στο τάγμα του Μακριζιάννη. Στις Γερμανούς τη θυμάσαι, πάει στο χωριό? Πώς δεν τη θυμάμαι, αφού κάτω στο σπίτι. Στο σπίτι σου? Ναι, δεν σου είπα. Και τι είχαν κάνει εκεί? Νοσοκομείο. Νοσοκομείο το σπίτι. Μάλιστα. Και μ' είχαν βγάλει έξω και μου λένε να κάνω βόλτα στο χωριό και όποιο σπίτι εδώ και μ' αρέσει να πάω να τη βγάλουν όξω να πάω. Λέω εγώ δεν πάω πουθενά. Εφού με βγάλετε έξω. Θέλω να βγάλεις άλλο χωριανό όξω για να μπεις εσύ, ας πούμε. Ναι. Αυτό σου λέγανε αυτό. Βέβαια. Όποιο σπίτι μ' άρεσε στο χωριό να πάω να τη βγάλουν όξω να κάτσω εγώ. Εγώ δεν πήγα και ήταν δίπλα στο σπίτι με ένα άλλο σπίτι ο οποίο ήταν. Κατοικούσε ένας μοναχάνθρωπος και μου λέει σ' αρέσει αυτό, αφού το σπίτι μου με βγάλετε, όπου με πάτε μ' αρέσει. Και έκατσα εκεί πέρα
μέχρι που ήταν η Γερμανία εδώ πέρα. Ήσουν εδώ όταν πέφτανε οι αλεξιωτιστές εδώ? Όχι. Όχι. Είσαστε τότε στην... Εγώ ήρθα μετά. Μετά ήρθατε εσείς. Εγώ ήμουν στην Αθήνα τότε. Στην Αθήνα. Βέβαια. Μάλιστα. Άκουσα ότι λες ωραίες ματινάδες. Έτσι ήξερα. Δεν θα μας πεις ακόμη και μια-δυο? Ήξερα ότι δεν ήμουν νέος. Δεν σου είπα. Άλλη μια θα μου πεις. Γέρασα και δεν μπορώ να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Γι' αυτό η γέρμη μου καρδιά λαβω ματιά στη μέση. Όσοι και αγεράσει ο Μερακλής, την όρεξη την έχει. Κι όσο κι αν είναι ανήμπορος, το ωραίο του αρέσει. Εύχομαι όχι μόνο 100, 200. Να σε καλά και εγώ επίσης σας εύχομαι. Και να... λέει οι ανθρώποι σαν και σένα να μην ζουν τόσο, να ζουν πάρα πολύ. Και σου λέω κι εγώ να με περάσει τα χρόνια. Να σε καλά. Να ζεις καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Ποιού συναντούμε χωριανούς, έχουμε ένα εδώ ένα, ο κύριος πώς λέγεται? Καλέρης λέγομαι. Καλέρης, είστε από εδώ, Αγγελιανός. Αγγελιανός. Για πέστε μου εδώ, είστε προβλήματα στο χωριό. Κοίταξε να δεις, έχουμε ένα δρόμο από εδώ, ο οποίος ξεκινάει και πάει κάτω στη θάλασσα. Στη θάλασσα. Εδώ 10 χρόνια, 15 δεν ξέρω πόσα είναι που τον έβαλαν ο μπρος, έρθει τον ομάρτησε ΠΑΕ και λέει και ο Όξο, λέει, η πρώτη υπογραφή που θα βάλω θα είναι ο δρόμος που θα αυτή πάει να πάει και κάτω. Ούτε τον εξανάδαμε καθόλου. Ούτε τον εξανάδαμε. Και άλλα προβλήματα. Αλλά το πρώτο είναι ο δρόμος, δεύτερο και η αποχέτευση του χωριού ακόμη. Δεν είναι τακτοποιημένη. Εγώ δεν μπορώ να συνδέσω. Μέσα στο σπίτι μου τον έχουν τα σκατά με συγχωρήσεω στο νου και τα λουκιά και μπρομή και δεν μπορεί να σταλάρει άνθρωπο. Τώρα ο Δήμαρχος πρέπει να τα φτιάξει. Ο νομάρχης πρέπει να τα φτιάξει. Η κυβέρνηση πρέπει να τα φτιάξει. Κάποιος όμως πρέπει να τα φτιάξει. Κάποιος να ασχοληθεί. Βέβαια, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Όχι μόνο να μας έρθει ψήφους όταν έρθει προεκλογικά, και ξέρεις κουμπάρε και εγώ και ξέρεις όλα αυτά. Αυτά συνήθεια. Όχι μόνο τώρα, αλλά και από παλιά, ας πούμε. Έχουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε. Αλλά σου λέω, αυτά τα δύο είναι τα πιο κυρία, ας πούμε. Ύστερα έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Έπα στο χωριό, η μισή πήρα την επιδότηση του λαδιού, η άλλη δεν πήρα. Εγώ δεν πήρα ούτε μία τσακισμένη δραχμή. Μα σε κοροϊδεύουν λοιπόν. Λέει ο υπουργός, λέει αύριο τα πάρετε. Λέει ο υπουργός, λέει την Τετάρτη τα πάρετε. Λέει μετά από 10 μέρες. Δεν πάνε να μην τον πω στο διάλογο όλοι. Να παίζουν δηλαδή εμένα το κακομοίρι που χρωστώ 100 φράγκα και δεν έχω να τα δώσω. Να μην μου δώσει την επιδότησή μου. Ποιο φταίει, κάποιο φταίει. Η Ένωση φταίει. Ο Υπουργό φταίει. Η κυβέρνηση φταίει. Δεν ξέρω ποιο φταίει. Κάποιο φταίει όμω. Και όχι μόνο εγώ στο χωριό. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι οι οποίοι δεν έχουν πάρει την επιδότησή του. Και κάθε μέρα γυρνάνε και χρωστούν και εγώ. Θα μου πει. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Ευχαριστούμε πολύ. Yes.